Το διάγγελμα του Κύπριου Προέδρου, του Νίκου Αναστασιάδη, για το κούρεμα των καταθέσεων. Βλέπετε την κάρτα που έχει βγάλει το ΡΙΚ. Είναι ένα διάγγελμα που έχει μαγνητοσκοπηθεί και μεταδίδεται τώρα. Πάμε ζωντανά να το ακούσουμε. Και συμπατριώτες, καλησπέρα σας. Πριν από 15 μέρες μου αναθέσατε την ηγεσία της χώρας. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, σας υποσχέθηκα πως θα πράξω τα πάντα προκειμένου να αντιμετωπίσω την βαθιά οικονομική κρίση στην οποία η πατρίδα μας οδηγήθηκε. Ταυτόχρονα, είχα δεσμευτεί πως με συνέπεια και με τη γλώσσα της αλήθειας, όπως σας έμαθα και με ξέρετε, θα απευθύνομαι σε εσάς χωρίς την δειλία του πολιτικού κόστους. Την ίδια ώρα, το σύνολο των πολιτών και ο καθένας ξεχωριστά γνωρίζουν πως η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζούμε δυστυχώς τις πιο τραγικές στιγμές από το 1974. Γνωρίζετε ότι έχουμε παραλάβει ένα κράτος δυστυχώς υποχρεοκοπία. Το πώς και ποιοι οδήγησαν την πατρίδα μας σε αυτή τη δεινή θέση δεν είναι του παρόντος. Ούτε και είναι στις προθέσεις μου, αντί της επικέντρωσης της προσοχής στο πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση, να μπούμε αυτή τη στιγμή σε μια αχρίαστη αντιπαράθεση για το ποιος και πόση ευθύνη φέρει για τη σημερινή κατάσταση. Με αίσθημα απόλυτης ευθύνης, θεωρώ υποχρέωση μου να σας ενημερώσω για την τελευταία συνεδρία του Eurocorp και με απόλυτη ειλικρίνεια να παραθέσω τις πραγματικές επιλογές που εκβιαστικά τέθηκαν ενώπιον μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πρώτη επιλογή ήταν αυτή που θα οδηγούσε σε άτακτη χρεοκοπία ως αποτέλεσμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διακόψει άμεσα την παροχή έκτακτης βοήθειας που θα διατηρούσε την ρευστότητα των δύο μεγάλων τραπεζών. Η δεύτερη είναι η επιλογή μιας πολύ δύσκολης αλλά ελεγχόμενης και διαχειρίσιμης κατάστασης που θα οδηγήσει τελικά στην σταθεροποίηση της οικονομίας μας και στην ανάκαμψη. Εδώ πρέπει να θυμίσω ότι τον Δεκέμβρη στο διάγγελμα του για την αποδοχή του μνημονίου ο τέος πρόεδρος κύριος Χριστόφιας είπε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα. Θα ήταν ανεύθυνο και εγκληματικό για τον τόπο και τον λαό να αφαιθούν οι τράπεζες να καταρρεύσουν, διότι θα συμπαρέσυρε στην καταστροφή ολόκληρη την οικονομία και θα έφερνε απερίγραπτη δυστυχία σε χιλιάδες οικογένειες απλών ανθρώπων. Δεν είναι πρόθεση μου να ωρεοποιήσω τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, γιατί δεν παραγνωρίζω τις δυσκολίες και τους ενδεχόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Είναι όμως με αίσθημα ιστορικής ευθύνης που έλαβα μια απόφαση, έστω και αν είχα κάθετες διαφωνίες με συγκεκριμένες πρόνοιες. Έπρεπε να αποφασίσω ποια εκ των δύο θα προκαλούσε τις λιγότερο οδυνηρές επιπτώσεις και θα διασφάλιζε τις προοπτικές διάσωσης της κυπριακής οικονομίας. Αν επέλεγα την άτακτη χρεοκοπία, οι συνέπειες θα ήταν οι ακόλουθες. Πρώτον, θα τερματιζόταν αμέσως η λειτουργία της μιας τράπεζας, ενώ στη συνέχεια θα ανέστελε τη λειτουργία της η άλλη των μεγάλων τραπεζών και τελικά θα οδηγούμαστε στην κατάρρευση ολόκληρου του τραπεζικού ταμεία. Ως επακόλουθο, οι καταθέτες θα έχαναν την άμεση πρόσβαση στις καταθέσεις τους, ενώ μεγάλος αριθμός άλλων θα υποβάλλονταν σε σημαντικότατες ζημιές. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι πως χιλιάδες μικρομεσαίες και άλλες επιχειρήσεις θα κινδύνευαν να οδηγηθούν στη χρεοκοπία. Εξίσου όμως σημαντικό, που προσμέτρησε θα πρέπει να πω, ήταν πως θα είχαμε άμεση απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας του τραπεζικού τομέα, χωρίς να μπορώ να παραγνωρίσω τις συνεπακόλουθες απώλειες χιλιάδων άλλων θέσεων εργασίας συνδεδεμένων με τις τραπεζικές δραστηριότητες. Αποκορύφωμα της άτακτης χρεοκοπίας θα ήταν ο ενδεχόμενος εξαναγκασμός μας σε έξοδο από το ευρώ. Μια ανάλογη εξέλιξη
δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε μια σημαντική υποτίμηση του νομίσματος μας, αλλά και του εθνικού μας πλούτου, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, μπροστά στα πιο πάνω είχα να επιλέξω μεταξύ της επιμονής στη ξεκάθαρη δέσμευσή μου ότι δεν θα δεχτώ με κανόνα τρόπο την απομείωση των καταθέσεων ή να επιλέξω μια πορεία που θα οδηγούσε σε οδυνηρότερους για τους καταθέτες αλλά και την οικονομία του τόπου συνέπειες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πίστη μου στα όσα διακήρυτα ήταν απόλυτα ειλικρινής και ήταν αυτό που διεκδίκησα και έδωσα μάχη μέχρι τέλους. Ανέλαβα και αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου. Η λύση στην οποία καταλήξαμε δεν είναι σίγουρα αυτή που θέλαμε. Όμως είναι η λιγότερο επώδυνη από τις περιστάσεις, διότι πάνω απ' όλα αφήνει στα δικά μας πια χέρια την διαχείριση της οικονομίας μας. Στην απόφαση μου προσμέτρησαν, πέραν των αρνητικών συνεπειών που ήδη έχω αναφέρει, και μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως η προτινόμενη συνεισφορά των κατατεθών, των καταθετών, περιορίζεται στο εισόδημα των επιτοκίων που στην ουσία δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια. Δεύτερο, πιο σημαντικό ή εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η όποια συνεισφορά θα γίνει μια και μόνη φορά, και θέλω να το υπερτονίσω, αφού μέσα από την πρόταση αυτή διασφαλίζεται οριστικά αλλά και αμετάκλητα η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Πέραν τούτου, οι μελλοντικές γενιές απολλάσσονται από τα δικά μας λάθη. Ένα άλλο στοιχείο είναι πως η όποια συνεισφορά δεν αποτελεί οριστική απώλεια για τους καταθέτες, αφού σαν αντάλλαγμα θα τους παραχωρηθούν άμεσα μετοχές των υποκρίσει τραπεζών για το σύνολο των απολειών τους. Την ίδια ώρα, το κράτος, αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις του, θα προσφέρει σε όσους διατηρήσουν τις καταθέσεις τους για περίοδο 2 χρόνων το ίμιση της αξίας της συνεισφοράς τους με ομόλογα συνδεδεμένα με τα μελλοντικά κρατικά έσοδα από το φυσικό αέριο. Μέσα από την ίδια απόφαση, θα πρέπει να τονίσω, διασώζονται τα ταμεία πρόνοιας και συντάξεων και αποτρέπεται η λήψη άλλων σκληρών μέτρων, όπως οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, αλλά και ο φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το πιο σημαντικό είναι ότι αποφεύγουμε ένα φαύλο κύκλο ενός δευτέρου μνημονίου. Φίλες και φίλοι, συμμερίζομαι απόλυτα τα δυσάρεστα αισθήματα που προκαλεί μια δύσκολη και οδυνηρή απόφαση. Γι' αυτό και συνεχίζω να δίνω τη μάχη, προκειμένου οι αποφάσεις του Eurogroup να διαφοροποιηθούν τις επόμενες ώρες, έτσι που να περιοριστούν οι επιπτώσεις, ιδιαίτερα στους μικροκαταθέτες. Είναι προφανές πως η πιο ανώδυνη επιλογή για μένα θα ήταν η πιο οδυνηρή για τον τόπο και τον λαό. Επέλεξα την πιο οδυνηρή για τον ίδιο, αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος για να περιορίσω στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις συνέπειες στην οικονομία και τους συμπολίτες μας. Η δική μου βεβαίως απόφαση, για να έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, απαιτεί την έγκριση της Βουλής. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση στα κοινοβουλευτικά κόμματα, των οποίων και την απόφαση θα σεβαστώ απόλυτα, να αποφασίσουν με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών και της πατρίδας μας. Ελπίζω ότι όλοι μαζί, με βάση τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν, θα πάρουμε τις σοφότερες αποφάσεις. Ο δρόμος μας σίγουρα δεν είναι εύκολος. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στην εργατικότητα, την αποφασιστικότητα και το πείσμα του κυπριακού ελληνισμού. Με συλλογικές και υπεύθυνες αποφάσεις είμαι βέβαιος πως θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα σας.